μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ στο Πανυπηρωτικό και τη Λιμνοπούλα. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Διοίκησης συνεχίζει δυναμικά με την έναρξη των εργασιών βελτίωσης και ανακαίνησης των εγκαταστάσεων στο Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες. Από το πρωί της Δευτέρας, οι εργασίες ξεκίνησαν με καθαριότητα και αποψήλωση στον περιβάλλοντα χώρο πίσω από τα δύο πέταλα του γηπέδου. Ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν και εξωτερικά του σταδίου, που θα φιλοξενήσει στις 1 και 2 Αυγούστου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Παρεμβάσεις θα γίνουν και στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, προκειμένου αυτός να βελτιωθεί και να ανταποκρίνεται στα υψηλά στάνταρτς που υπάρχουν για την κατηγορία της Super League σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παζιάννενα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης Παντελής Κολόκας. Προανήγγειλε μάλιστα και ένα νέο μοντέλο χρήσης και συντήρησης του γηπέδου που θα περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΠΑΕ τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε τόσο ο κύριος Κολόκας αλλά και ο αντιπρόεδρος του ΠΕΑΚΙ Χάρης Λαζάνης, δρομολογήθηκε ήδη και λύση για να αντιμετωπιστεί κατά τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το πρόβλημα με την παγωμένη πλευρά του γηπέδου την περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο αμφότεροι να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι τώρα προτεραιοποιούμε και τους Ζωσιμάδες, δεδομένου ότι ο Παζιάννενα επέστρεψε στη φυσική του θέση. Υπάρχει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου τον Αύγουστο, αλλά κυρίως θέλουμε να βάλουμε μια σειρά στους περιβάλλοντες χώρους των Ζωσιμαδών, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί κάθε τετραγωνικό μέτρο, υποφιλία βεβαίως του αθλητικού κόσμου, των φιλάθλων και φυσικά της ομάδας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον αγωνιστικό χώρο που ενδιαφέρει καταρχάς την ομάδα του Παζιάννενα. Τι πρόκειται να γίνει, μιλάμε για επισπορά? Όχι, υπάρχει ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασίας με τον Παζιάννενα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες αφού υπογράψουμε τις μεταξύ μας συμφωνίες, όπου θα υπάρχει ένα άλλο μοντέλο σχέσης και συνεργασίας για τη χρήση των γηπέδων και για την συντήρησή τους. Ως γνωστό, όλες οι ομάδες έχουν την ευθύνη της συντήρησης των γηπέδων, αλλά θα βάλουμε και εμείς πλάτη όσο μπορούμε, χωρίς βεβαίως να μπορούμε να έχουμε. Να πρέπει να έχουμε την αποκλειστική ευθύνη, γιατί αυτό είναι ευθύνη των ομάδων και με βάση και τη χρήση των χώρων. Θα ξεκινήσει λοιπόν η συντήρηση μέσα στο χώρο με τρόπους που δεν είχαν συμβεί μέχρι τώρα ο τρόπος χρήσης του πανυπηρωτικού για τα βοηθητικά γήπεδα και όπου μπορεί να χρειαστεί προκειμένου η ομάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπογράψουμε και συμφωνήσουμε και τηρηθούν οι συμφωνίες μεταξύ όλων των μερών, να μπορεί να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, μέρημνα θα λάβουμε από τώρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον παγετό του χειμώνα στο κομμάτι που το γήπεδο παγώνει, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων και λίγο μετά, και ό,τι άλλο θα χρειαστεί προκειμένου να έχουμε καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τα γήπεδα, όσο αυτό είναι δυνατόν, βεβαίως, γιατί αυτό αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς και χρειάζεται να υπάρχει ειδική μέρημνα από τις ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες στους χώρους αυτούς. Προχωράμε στις εργασίες που ξεκίνησαν σήμερα στις Ζωσιμάδες. Όπως όλα τα αθλητικά κέντρα, να πω σε όλη την Ελλάδα και στα Γιάννενα, ήταν παρατημένα και γερασμένα, έτσι θα δώσουμε και την πνοή μας στις Ζωσιμάδες, η οποία είναι και ένα γήπεδο το οποίο το βλέπει και όλη η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής του ΠΑΣ Γιάννενα στην Άλφα Εθνική. Ξεκινάμε με τα πέταλα, τα οποία από πίσω πραγματικά υπήρχε μια άναρχη κατάσταση, η οποία μπορούσε να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα εν ώρα αγώνα. Έχουμε δει πολλά πράγματα. Ήδη σήμερα ξεκινάμε να αποψηλώσουμε την περιοχή και να καλοποιήσουμε γενικά τους Ζωσιμάδες, έτσι ώστε να είναι ένα γήπεδο αντάξιο και της αλφαεθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, αλλά και της ομάδας η οποία συμμετέχει και θα φιλοξενεί τις υπόλοιπες ομάδες. Βασικός μας στόχος είναι και το γήπεδο, το οποίο έχει γίνει πολλές φορές αναφορά για την κατάσταση που, το οποίο βρίσκεται. Η ΠΑΕ Παζιάννενα θα αναλάβει το οικονομικό σκέλος, από ό,τι σας ενημέρωσε και ο Πρόεδρος. Εμείς όμως θα έχουμε τη συμβουλή στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, διότι έχουμε και την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει τη μεγάλη μέρημνα για το χειμώνα, για τον παγετό, το οποίο θα είναι κάτι πρωτοποριακό και το οποίο την τεχνογνωσία την έχει βρει και ο Πρόεδρος από ομάδες του εξωτερικού, έτσι ώστε να μην ξαναεπαναληφθεί όλο αυτό που είδαμε και φέτος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί τεχνολογία μιλάμε, για μηχάνημα δηλαδή. Είναι μηχάνημα το οποίο θα είναι σχεδόν κάθε μέρα στο γήπεδο για να μην υπάρχει το πρόβλημα με τον πάγο. Δεν θα παγώνει το γήπεδο ποτέ δηλαδή. Και βέβαια μια μεγάλη παρέμβαση είναι αυτή που σχεδιάζεται να γίνει εξωτερικά, έτσι. Εξωτερικά θα γίνει μια μεγάλη παρέμβαση. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Θα το δούμε στην πορεία, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τρία μεγάλα ανοίγματα και στο Πανυπηρωτικό και στην Λιμνοπούλα, η οποία έχουμε δώσει το βάρος αυτή τη στιγμή για να τελειώσει και η ανακαίνιση στο κλειστό γήπεδο. Και οι Ζωσιμάδες, οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν σε πιο αργούς ρυθμούς. Εξάλλου,
Και η προηγούμενη διοίκηση με το έργο της στο Στίβου έχει δώσει την πνοή στις ομάδες του Στίβου και προχωρούμε τώρα στην υλοποίηση και του ποδοσφαιρικού κομματιού για να είναι ένα τέλειο γήπεδο. Πραγματικά θα είναι ένα τέλειο γήπεδο και για τους αθλητές αλλά και για τους φιλάθλους.